Θα έρθουμε σε μια έκκληση τώρα. Του δύο οδηγού οι οποίοι τραυμάτισαν την 17χρονη στη Αθηνών αναζητάει η αστυνομία. Πάω στην Ελένη Λαζάρου. Δεν ψάχνουν μόνο του δύο οδηγού, αλλά ψάχνουν και αυτού που απέφευγαν την κοπέλα που είχε πέσει κάτω. Ασυνείδητη. Μέχρι τη στιγμή θα δούμε τι εικόνε που σοκάρουν. Που ένα αυτοκίνητο μπαίνει κάθετα για να σώσει την κοπέλα, κόβοντα την κυκλοφορία. Εικόνε απίστευτε. Δυστυχώ, Νίκο, 3-24 ώρα μετά από αυτό το σοκαριστικό ατύχημα με εγκατάλειψη τη λεωφόρο Καβάλα, οι που το προκάλεσαν Παραμένουν άφαντοι. Γι' αυτό η τροχέα τη Δυτική Αττική ε, κάνει έκκληση προκειμένου να βρει μαρτυρίε. Όπω είπε και αναζητά δύο οδηγού. Ο πρώτο οδηγό είναι ο οδηγό του ασυμίου αυτοκινήτου που είχαμε δει νωρίτερα, ο οποίο φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο να χτυπά και να παρασύρει την άτυχη κοπέλα στο οδόστρωμα. Δεύτερο... Άλλο έκανε μανούβρε για να την αποκτήσει. Και... Μέχρι την ώρα που ήρθε το αυτοκίνητο υ... αυτό και μπαίνει κάθετα. Για να σταματήσει Έτσι. πια. Υπάρχουν και αυτόπτε μάρτυρε οι οποίοι κατέθεσαν αρχικά ότι μέσα στο ασημείο αυτοκίνητο επέβαιναν τέσσερα άτομα και ότι μετά την σύγκρουση προκλήθηκαν ζημιέ στο καπό, στο μπαμπρί και στον αριστερό καθρέφτη. σω είναι κάποια στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του αυτοκινήτου και του οδηγού. Ο δεύτερο οδηγό που αναζητούν λοιπόν είναι ο οδηγό του μαύρου αυτοκινήτου, ο οποίο και αυτό φαίνεται να χτυπά την κοπέλα, να κάνει όπισθεν και στη συνέχεια φεύγει. Όπω είπε και εσύ, έχουν όλοι οι οι οποίοι, σαν να μην συνέβαινε τίποτα, περνούσαν και έφευγαν από το σημείο. Η τροχία λοιπόν Δυτική Αττική καλεί όποιον γνωρίζει το παραμικρό να επικοινωνήσει με το νούμερο που βλέπουμε στις οθόνε μας 210 57 88 619 ω 22. Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.